Και σε βλέπω και πιο δυνατό, δηλαδή. Στιβαρό. Ναι. Ναι, ναι, πήρα μερικά κιλά. Όντως πήρες μερικά κιλά, αλλά σου πάει όμως. Και τα πήρες ωραία. Τα πήρα ωραία γιατί. Δηλαδή δες εδώ τώρα πλάτης που έκανα γκέλ. Όχι ότι πριν δεν είχες. Γυμνάζεσαι, αλλά. Γυμνάζομαι, ναι, απλά εντελώς τυχαία βρήκα ένα πρόβλημα στο θυροειδή. Είναι αυτά που καμιά φορά ξέρεις. Όσο ψάχνεις βρίσκεις. Έκανες υπέρηχο εγώ. Έκανα. Βασικά έτρεμε το χέρι μου. Αργύρι. Όχι πια. Όχι πια. Το κόψες λόγω του. Όχι. Α, το κόψες. Γιατί μου τη βάρεσε. Κάτσε, γιατί το κόψες το τσιγάρο, πώς σου ήρθε δηλαδή. Γιατί όσο μεγαλώνω δεν μου αρέσει η εικόνα αυτή καθόλου. Προσπαθώ τουλάχιστον, είναι δύσκολο. Τι, ότι σου μυρίζει το στόμα σου, ότι. Με ενοχλεί να με σκέφτομαι όσο περνάνε τα χρόνια με ένα τσιγάρο στο χέρι. Μπράβο, και πολύ. Το κόψες δύσκολα. Ναι. Δύσκολα ή εύκολα το κόψες. Είναι τώρα αρκετός καιρός που το παλεύω και τα πάω καλά προς το παρόν, δόξα τω Θεώ. Μαχαίρι. Μαχαίρι. Α, μαχαίρι. Ναι, ναι. Δεν σου λείπει. Όχι. Μπράβο, ρε Αργύρι, δυνατός άνθρωπος. Το τσιγάρο, το χέρι. Το τρέμουλο, και... λοιπόν, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι έτρεμε το χέρι αρκετά και γενικώς όποιος με αγκάλιαζε ή όποιος μια χειραψία, μια κοινωνική, ξέρεις, αγκαλιά και αυτά, μου λέγανε γιατί τρέμεις. Ένιωθαν ότι έχει κραδασμού στο σώμα μου. Σοβαρά. Και κάποια στιγμή λέω, έχει γούστο τώρα να έχουμε κανένα περίεργο. Και επειδή κάθε χρόνο κάνω ένα check-up. Το είπα στη γιατρό μου και τη λέω να σου πω τρέμει λίγο το χέρι μου. Λέω να δούμε λίγο το θυροειδή. Και βρήκαμε ένα πρόβλημα όντως στο θυροειδή. Έχει σχέση δηλαδή το θυροειδή. Ναι, είναι σύμπτωμα, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Το οποίο το ρυθμίσαμε και με το που το ρυθμίσαμε, επειδή είχα το θυροειδή που δεν αρχίζει, πήρα τα κιλά που έπρεπε. Παράλληλα με τη γυμναστική, επειδή γυμνάζομαι, προσπαθώ δηλαδή να γυμνάζομαι, κάνω τις 4 προπονήσεις την εβδομάδα. Κάνω τις 4 εβδομάδα. Ναι, ναι. Κάνω personal. Γιατί βαριέμαι πάρα πολύ στο γυμναστήριο κατά τα άλλα. Και τι άσκησες κάνεις δηλαδή. Βάρη. Α, κάνεις βάρη. Βάρη, κάνω ένα πρόγραμμα με βάρη. Είσαι στον όγκο δηλαδή, κανονικά. Στον όγκο, στο να φτιαχτεί ένα όμορφο σώμα. Σου πάει ό,τι και αν έγινε, σου πάει πολύ. Ναι, ναι. Είδες τελικά από ένα πρόβλημα μπορεί να βγει κάτι ωραίο. Αν το αξιοποιήσεις και το πας σωστά, να βγει κάτι όμορφο. Στον Ακάδημο η παράσταση αναμείνεται στο ακουστικό σας πάει πάρα πολύ καλά, εξ όσων μαθαίνω. Δόξα τω Θεώ. Είναι μια κωμωδία πολύ αστεία, είναι σύγχρονο έργο. Είναι ένα έργο που είναι, ναι μεν, ο τίτλος του είναι κωμωδία, αλλά είναι ένα έργο που χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είχε ανέβει πριν από 20 χρόνια. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης που μας σκηνοθετεί φέτος έπαιζε πριν από 20 χρόνια με την περιβόητη ομάδα της Αποθήκης. Που είχε σκίσει, είχε πάει 2 χρόνια. Είναι ένα έργο λοιπόν που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις και λέω ότι.